Γεια σας, είμαι ο Μαστρόγατος. Αυτή τη φορά θα προσπαθήσω να αναπαραστήσω ένα πείραμα το οποίο το είδα κάπου στο διαδίκτυο και αναφέρεται σε μία από τις χαμένες εφευρέσεις που δημιουργηθήκαν πριν από 2 με 3 δεκαετίες. Πρόκειται για ένα υλικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αντιπυρική ασπίδα, αν όχι για πολλές ώρες, για τα πρώτα κρίσιμα λεπτά, σε μια πυρκαγιά, σε μια φωτιά σε αεροπλάνο και γενικά να μας προστατεύσει από τη φωτιά. Το κανονικό υλικό, το αυθεντικό, λέγεται ότι κρατούσε μέχρι 10.000 βαθμούς Κελσίου για αρκετά λεπτά. Ο εφευρέτης ήταν ο Μωρίς Γουόρτ, ο οποίος πέθανε το 2011 και όλα ξεκίνησαν ύστερα από κάποιο ατύχημα σε κάποιο αεροπλάνο που κάηκαν ζωντανοί αρκετοί άνθρωποι και οι εταιρείες προσπάθησαν να φτιάξουν ένα ελαφρύ υλικό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν αντιπυρική ασπίδα. Έγιναν κάποιες επιδείξεις στο διαδίκτυο από τον κύριο αυτό, ο οποίος ήταν στην αρχή κομωτής και ρασιτέχνης χημικός. Έκανε ένα γνωστό πείραμα με το αυγό, το οποίο άντεξε επί 5 λεπτά με ένα πολύ δυνατό φλόγιστρο, καλυμμένο βέβαια με αυτό το υλικό, χωρίς να πάθει τίποτε. Επίσης έχει δοκιμαστεί σε κάποια ευαίσθητα υλικά, όπως πλαστικά, ηλεκτροκόλληση πάνω σε ξύλο ή σε πλεξιγκλάς όπου μπορεί να καλυφθεί με αυτό το υλικό. Και για να μην σας κουράσω, θα σας πω ότι μπορούμε να κατασκευάσουμε κάτι παρόμοιο με κάποια απλά υλικά που τα έχουμε στο σπίτι. Αυτό είναι το corn flour, η μαγειρική σόδα και ένα συγκολητικό υλικό, προτιμούνται κόλλες βινιλίου. Αυτές που είναι για τις χειροτεχνίες. Στα 10 μέρη corn flour βάζουμε περίπου ένα μέρος σόδα και συγκολητικό υλικό μέχρι να μπορεί να γίνει κάτι σαν ζυμάρι, κάτι που πλάθεται και μπορούμε να το διαμορφώσουμε και να το στρώσουμε στις επιφάνειες. Η εφεύρεση αυτή δυστυχώς δεν κυκλοφόρησε, καθότι από ό,τι λένε τα ποσοστά που διεκδικούσε ο εφευρέτης ήταν ασύμφορα για τις εταιρείες και ξαφνικά όταν πέθανε απρόσμενα το 2011 η φόρμουλα έμεινε μυστική. Στο πείραμα αυτό, το οποίο επαναλαμβάνω το έχω δει στο διαδίκτυο, δεν είναι δικό μου ούτε η συνταγή, θα δοκιμάσουμε να θερμάνουμε πάρα πολύ κάποια υλικά για να δείξουμε ότι αυτό το υλικό όντως τα προστατεύει. Επουδενή λόγο πιστεύω δεν αναφέρεται στην αρχική φόρμουλα, είναι όμως από ό,τι καταλαβαίνω η ίδια αρχή λειτουργίας, την οποία θα εξηγήσουμε παρακάτω. Ας ξεκινήσουμε. Βάζω πρώτα το corn flour. Έχω βάλει περίπου 8 κουταλιές για να χωρέσει και το υλικό στο ποτήρι. Κατόπιν θα βάλουμε τη σόδα. Θα βάλουμε λίγο λιγότερο από μία κουταλιά, περίπου στα 4/5. Ακόμη λίγο. Και κατόπιν θα προσθέτουμε κόλλα χωρίς νερό, έτσι. Θα τα ανακατώσουμε πρώτα καλά. Και αφού έχουμε ανακατέψει αρκετά καλά τη σόδα με το corn flour, προσθέτουμε κόλλα σιγά σιγά και ανακατεύουμε. Και αρχίζουμε να ανακατεύουμε.
Κάτι άρχισε να γίνεται, θα βάλουμε ακόμη λίγο. Και σε λίγο πιστεύω ότι είναι έτοιμο. Το υλικό είναι έτοιμο. Έχει γίνει κάτι σαν ζυμάρι, έτσι, απλά είναι λίγο πιο κολλώδες. Θα βγάλουμε τώρα το υλικό, θα το πλάσουμε και θα προχωρήσουμε. Έχει γίνει κάτι σαν ζύμη. Θα δοκιμάσουμε τώρα να το πλάσουμε. Έχουμε χωρίσει τη ζύμη σε δύο κομμάτια. Με το ένα θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε ένα αυγό. Για να δούμε κατά πόσο μπορεί να το προστατεύσει από θερμοκρασίες. Για να δούμε και το άλλο. Με το άλλο θα προστατεύσουμε ένα πλαστικό κυπελάκι. Για να δούμε κατά πόσο θα αντέξει και αυτό σε καταπώνηση από υψηλή θερμοκρασία. Το πείραμα θα συνεχιστεί αργότερα. Να αφήσουμε λίγο να τραβήξει το ζυμάρι και να στεγνώσουν πιθανόν κάποια πτυτικά συστατικά της κόλλας. Για να είναι πιο αξιόπιστο το πείραμα. Θα τα πούμε αργότερα. Και εφόσον αφήσαμε το υλικό να ξεραθεί, έχουμε φτιάξει ένα περίβλημα σε ένα αυγό, ομό αυγό, και σε ένα πολύ ευαίσθητο στη θερμοκρασία υλικό, ένα πλαστικό ποτηράκι, έτσι. Θα δοκιμάσουμε να τα βάλουμε σε μία βάση εδώ, κατά αυτόν εδώ τον τρόπο, μια το ποτηράκι και μια το αυγό, έτσι κάπως, και θα τα ζεστάνουμε με ένα φλόγιστρο προπανίου, το οποίο είναι συνδεμένο σε μπουκάλα. Για κάποια λεπτά θα κρατήσουμε χρόνο με το ρολόι 2-3 λεπτά να δούμε τι αποτελέσματα θα έχουμε. Δοκιμάζουμε πρώτα ένα πλαστικό ποτηράκι χωρίς προστατευτικό για να δούμε ότι σε ελάχιστα δευτερόλεπτα θα διαλυθεί. Ανάβουμε το φλόγιστρο. Το βλέπουμε ότι διαλύθηκε. Έβαλα και ένα αντίβαρο μέσα για να κρατηθεί εδώ πέρα, έτσι. Τώρα θα δοκιμάσουμε το ίδιο πείραμα με το ποτηράκι αυτό, το οποίο το σκεπάσαμε με το υλικό αυτό. Μόλις ο δείκτης φτάσει ακριβώς επάνω, θα αρχίσω να θερμαίνω. Το βλέπουμε ότι μαυρίζει επιφανειακά και ταυτόχρονα διαστέλλεται προς τα έξω. Έχει περάσει μισό λεπτό.
Έχει συμπληρωθεί ένα λεπτό. Το βλέπετε πως φουσκώνει. Δεν καίγεται όμως. Θα προσπαθήσω να το κρατήσω τουλάχιστον 2 λεπτά. Έχει συμπληρωθεί 1,5 λεπτό. Το βλέπετε απ' έξω πυρακτώνεται. Έχει μετατραπεί το άμυλο σε κάρβουνο. Με 2 λεπτά θα το κρατήσω ακόμη λίγο. Δυόμιση λεπτά. Έχουν συμπληρωθεί 3 λεπτά. Για να δούμε τι έγινε. Καταρχήν να δούμε αν πιάνεται αυτό. Το υλικό το βλέπετε ότι πιάνεται με το χέρι. Να βγάλω το αντίβαρο. Ορίστε το ποτήρι από μέσα. Δεν φαίνεται να έχει πάθει και καμιά μεγάλη ζημιά. Θα δοκιμάσω να το αφαιρέσω το υλικό. Αυτό είναι που λένε ευτυχώς που δεν πάθαμε και τίποτα. Θα δοκιμάσουμε τώρα το πειράγμα με ένα ομό αυγό με τον ίδιο χρόνο περίπου, να δούμε τι θα συμβεί. Θα κάνουμε τώρα το πείραμα με το αυγό. Έχω ένα φλόγιστρο δυνατό, είναι από Map Gas το ακροφύσιο. Το έχω προσαρμόσει σε μπουκάλα υγρά αερίου και θα θερμάνουμε ένα αυγό το οποίο έχει καλυφθεί με το μείγμα αυτό που είπαμε. Θα το θερμάνω για τουλάχιστον 3 λεπτά να δω αν επιβιώσει. Ταυτόχρονα με ένα ρολόι θα κοιτάζουμε σε real time το χρόνο που διαρκεί η θέρμανση του αντικειμένου. Για να δούμε. Έχουμε τοποθετήσει το αυγό σε μία βάση και θα θερμάνουμε με το φλόγιστρο. Ξεκινάει ο χρόνος από τώρα. Περάσαμε το μισό λεπτό. Πάρα
παρατηρούμε ότι όσο το ζεσταίνουμε σιγά σιγά το υλικό διωγγώνεται προς τα έξω. Έχει μαυρίσει, μετατρέπεται σε κάρβουνο, ήδη περάσαμε το ένα λεπτό. Μπορείτε να δείτε τη διόγκωση όταν χτυπάω σε καθαρό υλικό. Βλέπετε που σκόνη προς τα έξω. 1,5 λεπτό. Δύο λεπτά. Λεπτά. Ήδη το κάρβουνο πυρακτώνεται όταν το χτυπάω για κάποια δευτερόλεπτα στο ίδιο σημείο. Και έχουμε φτάσει τα 3 λεπτά. Μισή λεπτά. Έχουμε πιάσει τα 4 λεπτά. Θα το δοκιμάσω ακόμη λίγο. Υπό κανονικές συνθήκες το αυγό θα είχε πήξει εντελώς μέσα, θα είχε βράσει. Το υλικό δεν υπερβαίνει τα 5 με 6 χιλιοστά στο πάχος. Τεσσερά μισή λεπτά. Βλέπετε το υλικό πυρακτώνεται συνεχώς. Και έχουμε πιάσει τα 5 λεπτά. 5 λεπτά συμπληρωθήκανε τώρα, θα κλείσω το φλόγιστρο και θα δούμε τι έγινε. Το υλικό σχεδόν το πιάνουμε με το χέρι, χωρίς να είναι ζεστό, αλλά δεν μας καίει και το χέρι. Για να δούμε και το αυγό από πίσω. Θα δοκιμάσουμε να το βγάλουμε από εδώ. Μην κοιτάτε εδώ στα χείλια, είναι πιο παχύ που έχει γυρίσει και έχει διωγγωθεί. Εδώ στο πλάι ήταν γύρω στα 5 με 6 χιλιοστά. Έχει διωγγωθεί τώρα από τη σόδα και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.
Κοιτάξτε το υλικό από μέσα. Είναι ανέπαφο. Απ' έξω είναι καρβουνιασμένο εντελώς. Είναι ανέπαφο. Για να σπάσουμε και το αυγό, να δούμε σε τι κατάσταση είναι. Θα το σπάσω σε ένα διαφανές ποτήρι. Το αυγό είναι ομό. Λίγο έκανε που σπά να πήξει στην άκρη, αλλά γενικά είναι ομό. Ορίστε και το τσόφλι και το υλικό από μέσα, το οποίο είπαμε είναι ανέπαφο. Θα εξηγήσουμε γιατί γίνονται όλα αυτά. Θα δοκιμάσω τώρα και κάτι άλλο. Έχω καλύψει δύο επιφάνειες ευαίσθητης θερμοκρασία, αυτό το plexiglass με τέτοιο υλικό και ένα κόντρα πλακέ. Μπορούμε να δούμε ότι είναι όντως plexiglass. Θα δοκιμάσουμε να θερμάνουμε ένα καρφί για να δούμε αν το επηρεάζει. Βλέπετε το καρφί πως του τρυπάει. Αυτό είναι ένα απλό κόντρα πλακέ, είναι σκασμένο μάλιστα, φαίνεται. Θα δοκιμάσουμε να κάνουμε πάνω ηλεκτροκόλληση, να δούμε τι θα γίνει. Έχω στερεώσει δύο λαμάκια, περίπου 3 με 3,5 χιλιοστά και δοκιμάζω στα 130 με 135 αμπέρ να κολλήσω, για να δούμε. Ορίστε η κόλληση και το υλικό. Για να δούμε τι έγινε από κάτω. Ούτε καν μαύρισε. Το σκούρο χρώμα εδώ είναι από την υγρασία που είχε όταν κολλήθηκε. Θα δοκιμάσουμε τώρα και στο plexiglass να δούμε αν γίνεται κάτι. Θα δοκιμάσω τώρα να κολλήσω πάνω στο plexiglass. Πάλι τα ίδια λαμάκια είναι, θα ξεκινήσω από την άλλη άκρη και θα γυρνάω προς τα πίσω. Πάλι είμαι στα 130 μπερ. Θα κολλήσω και λίγο παραπάνω ώρα, έτσι για να θερμαθεί εντελώς. Για να δούμε, το υλικό το βλέπετε είναι πυρακτωμένο. Ορίστε από την πίσω πλευρά.
Μπορώ να σας πω ότι είναι και παγωμένο, δεν έχει πάθει τίποτε. Για να το ξεκολλήσουμε και όλα προσπαθήσουμε. Μπροστά το βλέπετε, έχει γίνει κάρβουνο όλο. Ορίστε, το plexiglass είναι άθικτο. Μάλιστα ούτε καν στράβους, είναι εντελώς επίπεδο. Άρα το πείραμα δούλεψε και εδώ. Η μεγάλη θερμοκρασία της ηλεκτροκόλλησης που είναι κάποιες χιλιάδες, κοντά πάνω από 1500 βαθμούς Κελσίου, έτσι, ίσως και πάνω από 2000 ύστερα από κάποια ώρα, δεν το επηρέασε καθόλου. Για να δούμε τώρα πώς εξηγείται αυτό. Το corn flour, το άμυλο καλαμποκιού, από τη θερμοκρασία μετατρέπεται επιφανειακά σε άνθρακα. Εξού και το μαύρο αυτό χρώμα. Η σόδα που βάζουμε είναι η μαγειρική σόδα, το οξυναθρακικό νάτριο. Ένα άτομο νατρίου, ένα υδρογόνο και η ανθρακική ρίζα. Αυτό το μόριο έχει την ιδιότητα όταν θερμαίνεται από τους 50 βαθμούς και πάνω και από τους 200 και πάνω πιο απότομα να διασπάται κατά αυτή την αντίδραση. Το όξινο ανθρακικό νάτριο, η σόδα δηλαδή, διασπάται σε ανθρακικό νάτριο που είναι άλας και ανθρακικό οξύ. Το ανθρακικό οξύ ξέρουμε όλοι ότι είναι ασταθές στην ατμόσφαιρα, εξού και μόλις ανοίγουμε τα αναψυκτικά δροσιζόμαστε και βγαίνει και κάποιο αέριο. Η δροσιά είναι το νερό και το αέριο είναι το διοξίδιο του άνθρακα. Έτσι, δηλαδή στο τέλος έχουμε ανθρακικό νάτριο συν νερό συν διοξίδιο του άνθρακα. Το διοξίδιο του άνθρακα σχηματίζει φυσαλίδες. Αυτές οι φυσαλίδες εμποδίζονται να βγουν στην εξωτερική επιφάνεια από τον άνθρακα και διαστέλλονται φουσκώνοντας τον προς τα έξω. Γι' αυτό και είχαμε έτσι αυτό το φούσκωμα σε φύλλα-φύλλα ο άνθρακας να σηκώνεται. Ο άνθρακας, όλοι ξέρουμε το κάρβουνο, ότι αντέχει πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες χωρίς να τίκεται. Είναι ίσως και το πιο δύστικτο υλικό. Επομένως δεν καταστρέφεται εξωτερικά. Από μέσα δημιουργούνται αυτές οι φυσαλίδες που είναι κάτι σαν μονωτικό και ταυτόχρονα δεσμεύουν και το οξυγόνο, ώστε δεν προχωράει η καύση παραπάνω στον άνθρακα και δεν καίγεται παραπάνω. Και αυτό το μονωτικό είναι που εξασφαλίζει αυτή την θερμομόνωση. Κρατάει μάλιστα αρκετά και αν δοκιμάσετε και το πείραμα ύστερα από καιρό ενώ έχει ξεραθεί, πάλι συμβαίνει το ίδιο. Δεν ξέρω βέβαια ύστερα από μήνες και χρόνια, πάντως ύστερα από κάποιο διάστημα που το ξαναδοκίμασα συμβαίνει πάλι το ίδιο. Αυτή είναι η εξήγησή του. Είναι μια απομίμηση του Starlite, το οποίο ήταν μια χαμένη εφεύρεση του παρελθόντος που δεν βρήκε ποτέ εφαρμογή. Αυτά είχα να σας πω για την αντιπυρική αυτή ασπίδα που την κατασκευάζουμε με απλά υλικά, με corn flour, με μαγειρική σόδα και με μια κόλλα σχετικά ελαστική, χρησιμοποιήθηκε κόλλα βινιλίου. Τα αποτελέσματα είναι πολύ καλά, το πλαστικό ποτήρι ύστερα από 4 λεπτά και ένα αυγό καλυμμένο με την ασπίδα αυτή ύστερα από 5 λεπτά. Επαναλαμβάνω, η συνταγή δεν είναι δική μου, την είδα από κάποιο κανάλι στο διαδίκτυο και είναι μια προσπάθεια να γίνει απομίμηση ενός πειραματικού υλικού που δεν εφαρμόστηκε ποτέ στη βιομηχανία, το οποίο είχε ονομαστεί Starlite και εφευρέθηκε πριν από κάποιες δεκάδες χρόνια. Πιθανόν με αυτήν ή κάποια παρόμοια συνταγή να μπορούμε να κάνουμε κάποιες εφαρμογές για να προστατεύσουμε κάποια υλικά από υψηλές θερμοκρασίες. Μπορείτε να δοκιμάσετε το πείραμα και μόνοι σας, είναι πολύ εύκολο, θα σας εντυπωσιάσει.
Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο αυτό. Θα τα ξαναπούμε αργότερα σε κάποιο άλλο βίντεο. Γεια σας.